ευχαριστήσω όλους που παρευρεθήκατε εδώ τούτη τη δύσκολη ημέρα. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα και το εκτιμούμε όλοι μας εδώ πέρα που είσαστε. Και μάλιστα χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω και κόσμο εκτός του Δήμου των Μυρλισσίων και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν σας γνωρίζω τους περισσότερους των Μυρλισσίων, ούτε εσείς με γνωρίζετε βέβαια. Αλλά βλέπω εδώ Παπάγου, βλέπω Χαλάνδρη, Γλυφάδα, βλέπω ολόκληρο ταξίδι, ε! Ηλιούπολη, εγώ βλέπω. Αυστραλία. Πολύ ωραία. Άγιος και Αυστραλία. Αυστραλία, ε! Διεθνής γίναμε. Και Μυρλίσσια πάρα πολλά, ναι. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια και όλο αυτό το αποτέλεσμα που θα δείτε σήμερα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια της Προέδρου του Πολιτιστικού Οργανισμού της κυρίας Πυρίσης. Και του Αντιπροέδρου του Νικόλα του Πεντικάρη, ο οποίος βρίσκεται εκτός Αθηνών. Χωρίς τη στήριξή τους δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και το λέω πολύ ειλικρινά. Τώρα, όταν ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια, δημιουργήσαμε ένα εργαστήριο υποκριτικής με στόχο την παραγωγή, ας πούμε, παράσταση κάποιων μονόπρακτων ενός θεατρικού έργου, αλλά στην πορεία, βλέποντας το υλικό που υπήρχε, είπαμε να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Και επειδή δουλεύαμε πάρα πολύ πάνω στους αυτοσχεδιασμούς, είπαμε αυτό που θα βγει να το κάνουμε λίγο ακόμα πιο δύσκολο. Και μεταφέρουμε τους ηθοποιούς μπροστά στην κάμερα, το οποίο είναι, δηλαδή για όσους γνωρίζουν, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, οι άνθρωποι εδώ κάνανε άλμα για αυτό το πράγμα. Και θέλω να ξέρετε ότι ό,τι θα δείτε σήμερα δεν βασίστηκε σε κανένα γραπτό σενάριο. Όλη η δουλειά έχει γίνει από τους ηθοποιούς. Όλο είναι live. Με αυτοσχεδιασμούς που βγάζανε εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που έκανα εγώ ήταν να κάνω κάποια ανάλυση χαρακτήρα ή να δουλέψουμε πάνω στην υπόθεση. Η δουλειά είναι δικιά τους, είναι της φαντασίας τους. Σε μένα το αποτέλεσμα είναι απλά να τους καθοδηγήσω. Και κάποτε μου είχε πει κάποιος σε μια σχολή, όταν δίναμε εξετάσεις, ξέρετε, συνήθως στο θέατρο παρουσιάζουμε σκηνές και του λέγαμε δάσκαλε, γιατί δεν μας σκηνοθετεί στις σκηνές. Και γυρνάει και μου λέει εμένα ότι η δουλειά μου εμένα είναι να είσαι εσύ καλός. Αν είσαι εσύ καλός, θα φανεί η δουλειά μου. Οπότε, εμένα η δουλειά μου είναι να είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα καλοί, σαν ηθοποιοί, να μπορέσουν να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο μέσα σε αυτό και όχι μόνο τις υποκριτικές τους ικανότητες, αλλά ακόμα και στην προσωπικότητα. Γιατί, όπως γνωρίζετε, το θέατρο αναπτύσσει τον τρόπο ομιλίας, δημιουργεί εξωστρέφεια. Και επειδή και εγώ κατά βάση ηθοποιός είμαι και δεν μπορώ να παραβλέψω αυτή την ιδιότητά μου, δεν είναι η ώρα του σκηνοθέτη. Νομίζω είναι η ώρα των ηθοποιών να μιλήσουν. Γιατί πραγματικά το αξίζουν. Από μένα ήταν μεγάλο μπράβο, είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό που βγάλανε. Και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις τους σχετικά με τις εμπειρίες τους και όλα αυτά. Αυτά είναι αυτά. Άρα, μαζί μου και ένας ηθοποιός σήμερα, ο Ξενοφώνος Άμιος, ο οποίος είναι δυστυχώς εκτός Αθήνας. Και θέλω να ευχαριστήσω το πιο σημαντικά, ναι. Η ταινία αυτή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη βοήθεια των αδερφών λογοθέτη, οι οποίοι για όσους βρίσκονται στον χώρο του κινηματογράφου ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι είναι και το πώς εργάστηκαν εθελοντικά πάρα πολλές ώρες για να παρουσιαστεί αυτό το 8 λεπτό αποτέλεσμα. Υπάρχει από πίσω πάρα πολύ δουλειά. Γύρω στις 60 με 70 ώρες πρόβας, πολλές ώρες γυρισμάτων, οι οποίες μεταφέρονται σε 8 λεπτά, συμπυκνώνεται όλο αυτό, όλη η χρονιά, μέσα σε 8 λεπτά και ελπίζω να το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Έχω τρία εγγόνια και θέλω να συσφίξω τις σχέσεις των παιδιών, των εγγονιών με τη γόρη και με τον πατέρα. Όχι, δεν θα το πω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Κουραστήκαμε πολύ, δεν είχαμε σενάριο, είχαμε απλώς το θέμα και είπα τη γόρη ότι όταν μεγαλώσω δεν θα γίνω ηθοποιός. Μεγαλά! Πέρα από το να ευχαριστήσω τον Γιώργο, γιατί μετά από κάποια χι χρόνια που κάνω έτσι ερευνητικό θέατρο και δεν είμαστε. Δεν ακούμε τα ακούστα. Ναι, τα σούματα. Τι λέμε. Θα να βρίσκομαι δίπλα τη και να παίρνω εγώ με την κάμερα, παρά να βρίσκομαι από εδώ. Πέρα από ότι κάποια χρόνια ψηλό ασχολούμαι πιο χαζά με το θέατρο, ξεκινώντα από την πρώτη ομάδα του Δήμου το 1996,
δεν υπήρχε πριν καν θέατρο στην αλήθεια. Αλλά θέλω να το ευχαριστήσω ιδιαίτερα, και γιατί δεν μας βοήθησε, γιατί αυτό δεν είναι αλήθεια και το καταλαβαίνετε. Δεν είναι ότι στήσαμε το σενάριο μεταξύ μας, ναι, το στήσαμε μεταξύ μας, αλλά δεν θα μπορούσαμε ούτε καν να σταθούμε μπροστά στην κάμερα χωρίς το δάσκαλό μας. Αυτό είναι αυτονόητος. Και πιστεύω ότι μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό, κοιτώντας απέναντί μου την κυρία Κυρίτση, και να το κάνουμε πιο σύγχρονο και πιο πλούσιο και να συνεργαστούν πιο πολλοί ομάδες μεταξύ τους. Σε διάφορα πράγματα. Όχι μόνο σε αυτό, και με τις άλλες ομάδες σε κάτι άλλο. Και με τη φιλαρμονική σε άλλα πράγματα μουσικά. Αυτό δεν είναι αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η δικιά μου δυσκολία ήταν ότι με τον ασχολούμαι 15 χρόνια με το θέατρο εδώ στα Βρυλίσια, η δυσκολία ήταν στο ότι δεν έπρεπε να είμαι τόσο θεατρική μπροστά στην κάμερα. Και τι εννοώ? Ότι δεν έπρεπε να έχω τόσο έντονες αντιδράσεις. Δεν έπρεπε να μιλάω τόσο πολύ έντονα όπως μιλάω τώρα. Έπρεπε να είμαι πιο φυσική. Αυτό εμένα προσωπικά ήταν το κομμάτι που με δυσκόλεψε στην ταινία. Κατά τα άλλα πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Τα γυρίσματα για μένα ήταν μια εμπειρία απίστευτη. Δηλαδή πήγαινα με τρελή χαρά. Νομίζω τα υπόλοιπα θα τα δείτε σε λίγο στο πανί. Οπότε δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δύο κέρδη μεγάλα, ας πούμε. Πρώτον, λόγω του Γιώργου και της διδασκαλίας του έμαθα πώς να έρθω πιο κοντά στο θέατρο, στην πρώτη φάση της φετινής μας έτσι, πορείας, να καταλάβω δύο πράγματα παραπάνω για το θέατρο και στη δεύτερη φάση να καταλάβω πώς φτιάχνεται μια ταινία, μικρού μήκους για αρχή, και πώς από κάτι που δεν υπήρχε, από ιδέες από εδώ και από εκεί, βγάλαμε κάτι που μας άρεσε και εμάς και ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Κάτι πολύ δημιουργικό. Αυτό. Έχει τελευταία και ως μη βρυλισιώτησα βρέθηκα εδώ ανάμεσά σας και πέρασα πάρα πολύ καλά και βλέπω ότι τελικά με τα Βρυλίσια έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ. Εγώ είμαι από ένα σύλλογο πολυχνιατό, λέγεται Πολυχνίτος Λέσβου. Προχτές είχαμε έρθει και χορέψαμε με το σύλλογο το Βρυλισσό. Έχουμε κάνει θεατρικά, χορευτικά διάφορα και έχουμε το Γιώργο σκηνοθέτη στο δικό μας θεατρικό. Και συνεργάζομαι μαζί του. Οπότε εγώ τώρα είμαι φαν του Γιώργου και τον ακολουθώ. Έλα στα μάτια. Λοιπόν, έχει κάνει σπουδές στο εξωτερικό. Ο τρόπος που διδάσκει για μένα είναι εξαιρετικός, γιατί κάνουμε θέατρο 8-10 χρόνια, σαν ερασιτέχνης βέβαια. Και η διδασκαλία του, ο τρόπος του, δεν ξέρω, ίσως είναι και κάτι πιο σύγχρονο, είναι κάτι που μας, που εμένα προσωπικά μ' αρέσει, μου ταιριάζει και ήθελα να παρακολουθήσω κάτι περισσότερο για να βοηθηθώ και στο θεατρικό του συλλόγου μας. Ήρθα εδώ για να κλέψω, αλλά έλα δεν μου κόλλησα, γιατί έχουμε μια εξαιρετική παρέα, τα παιδιά είναι φανταστικά. Πραγματικά ενθουσιάστηκα με το Δήμο Βρυλισσίων, γιατί ακούω τόσες πολλές εκδηλώσεις, τόση ομορφιά στις πλατείες σας και στους δρόμους σας. Τέτοιο που μάλλον σκέφτομαι μήπως με... Είναι και ο σύζυγός με εδώ, μ'ακούει, μήπως εδώ εγκατασταθούμε κιόλας. Είμαι κοντά από ένα άλλο Δήμο εξίσου καλό, αλλά έχω κολλήσει στη Μυτιλίνη εγώ και δυσκολεύομαι με τους συλλόγους εδώ τους, των Δήμων. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς που με δεχτήκατε στην παρέα σας. Να πω ότι από την εμπειρία μου από τις άλλες παρουσιάσεις θα θέλαμε 10 λεπτή θεατρική σιγή. Αυτό σημαίνει κλείνουμε τα κινητά μας, συμμετέχουμε και επειδή τώρα αυτό είναι κάτι σαν θέατρο, επειδή είμαστε και εμείς παρόντες στις ταινίες που πάμε, παίρνουμε chips, τους θερινούς κινηματογράφους, μιλάμε, αλλά εδώ θα είναι σαν θέατρο γιατί είμαστε και εμείς παρόντες. Κλείνουμε τα κινητά, 10 λεπτάκια είναι αυτά, θα το αντέξουμε, να παρακολουθήσουμε και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλούς, ευχαριστούμε δύο κουβέντες.
θέλω να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Έχουμε θεατρικές ομάδες και άλλες στα Δημήτρια. Είναι μια διαφορετική θεατρική ομάδα αυτή στην οποία διδάσκει ο Γιώργος. Γιατί δεν ήθελα να... δεν ήταν ο στόχος να γίνει μια παράσταση. Ήταν ο στόχος πιο πολύ να έρθουμε πιο κοντά στο θέατρο. Και εδώ πρέπει να πούμε, να εξηγήσουμε ίσως τι είναι το θέατρο. Είναι άλλο το θέαμα και άλλο το θέατρο. Το θέαμα είναι, ας πούμε, το τσίρκο που πάμε να δούμε. Το θέατρο, η διαφορά είναι ότι υπάρχει μια ταύτιση του θεατή με αυτό που βλέπει. Και είναι και μια εσωτερική πορεία που κάνει ο θεατής μέσα από αυτό, όχι μόνο ο θεατής και βέβαια οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν μέρος στο θέατρο, αλλά και ο θεατής ταυτίζεται με αυτό που βλέπει, το βιώνει. Δηλαδή υπάρχει ένα εσωτερικό μονοπάτι το οποίο ακολουθούμε μέσα από το θέατρο και νομίζω αυτό είπανε όλοι όσοι ήταν εδώ. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, του χρόνου σας καλώ όλους στα θεατρικά εργαστήρια τα οποία θα έχουμε, γιατί θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση στα εργαστήρια αυτά. Θα προσπαθήσουμε αυτό που είπαν τα παιδιά, να ενώσουμε όλα τα εργαστήρια μεταξύ τους, αλλά να υπάρξουν και διάφορα άλλα πράγματα που δεν γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί το θέατρο είναι λόγος, μουσική και χορός. Δεν είναι μόνο δηλαδή το να παίξουμε ένα έργο. Πρέπει να μάθουμε πώς θα το παίξουμε αυτό το έργο. Δεξιότητες. Είναι οι δεξιότητες τις οποίες βέβαια αναπτύσσουμε. Και υπάρχει, δηλαδή εγώ μπήκα να σας πω λίγο έτσι το Google, το γνωστό Google που μπαίνουν όλοι, και είδα τεράστια γκάμα τι είναι το θέατρο. Δηλαδή υπάρχουν όχι μόνο αυτοσχεδιασμός που είπαν τα παιδιά, υπάρχουν χιλιάδες πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Και ελπίζω ότι του χρόνου κάποια από αυτά θα μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε και κάθε χρόνο να δίνουμε και κάτι περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να αναφερθώ και στους ανθρώπους με τους οποίους δούλεψα έναν έναν ξεχωριστά. Ξεκινήσω από τον Φίλιππο. Όταν μου ήρθε εμένα ο Φίλιππος και πήρε να διαβάσει κείμενο θεατρικό, η πρώτη αντίδρασή μου, θα το πω ειλικρινά, ήταν: Θεέ μου, αυτός ο άνθρωπος πώς θα παίξει. Και αυτό που θα δείτε τώρα θα μιλήσει από μόνο του για τον Φίλιππο. Το θέμα είναι να βρει ο καθένας τον εαυτό του και τι του ταιριάζει πάνω στη σκηνή. Η κυρία Λαμπρινή. Εγώ! Οι άνθρωποι εδώ πέρα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι ιδιαίτερη σχέση είχα εγώ με την κυρία Λαμπρινή, γιατί η κυρία Λαμπρινή έχει μια προσωπικότητα η οποία είναι, δηλαδή δεν μπορεί να την κρατήσει κάποιος καλά, οπότε είχαμε μια πολύ έντονη σχέση και την υπερακαπώ για την ενέργειά της. Η Κατερίνα, η οποία δεν έχω ξαναδεί πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με το θέατρο, έστω και ερασιτεχνικά, και να δουλεύουν τόσο πολύ πάνω στο θέατρο, με τέτοια αφοσίωση, και το θαυμάζω αυτό. Και όσον αφορά τώρα τον Κώστα και την Αφροδίτη, οι οποίοι είναι δύο άνθρωποι τόσο οργανωτικοί. Όλο αυτό το σημερινό, στην ουσία το στήσανε εκείνοι. Δεν θα μιλήσω για τις ικανότητές τους ή το ταλέντο τους, και αυτό θα το δείτε, δηλαδή δεν χρειάζεται να πω εγώ πόσο καλή είναι, θα το δείτε μόνοι σας. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να μένουν να τα εκμετάλλευτε. Τέτοια μυαλά πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε σαν κοινωνία και να τους χρησιμοποιούμε για το δικό μας όφελος. Αυτά είχα να πω. Καλή διασκέδαση. Να δούμε κανείς. Η παππού και η γιαγιά ξανά θα είναι και αυτή.